μάλλον του πολέμου. Το έχει ξαναπεί πολλές φορές. Στο σπίτι του, στους δικούς του, στους συγγενείς, στους φίλους. Έχει πάρει πολύ χειροκρότημα. Τι λες, Αθήλιο, μπράβο, ναι, ζήτω, α, χειροκρότημα, μπράβο. Και αυτό το μπράβο του δημιούργησε μια έπαρση. Εσείς ως ψυχολόγος μπορείτε να το ερμηνεύσετε καλύτερα. Δημιούργησε μια έπαρση, του δημιούργησε ένα, μέσα του ένα καθεστώς ότι έκανα το σωστό. Έτσι έπρεπε να κάνω. Αφού όταν το λέω ότι χάνει τις αποδοχές του περιβάλλοντος μου, γιατί και το περιβάλλον του είναι ίδιο, ναι, πώς αλλιώς θα μεγαλώσουν τέτοια φρούτα. Θα μου επιτρέψετε, εδώ μιλάμε για ψυχοπαθολογία όμως. Αυτό δεν είναι κανονική ψυχολογία. Συμφωνώ. Ότι πήρε εντολή από έλαβα εντολή άνωθεν. Ναι, και άρα λοιπόν αυτό δείχνει όλο το πρόσωπο. Με το έλαβα εντολή άνωθεν. Συγγνώμη, όχι, όχι. Και έτσι να είναι. Δείχνει και να μην είχε εντολή, αλλά και να έχει εντολή. Ας το δούμε λίγο. Ας εστιάσουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Αυτό το πράγμα το λέγει και το ξανά λέγει. Γι' αυτό με τόσο καμάρι και με τέτοια χαμόγελα το ξανά πει εκεί, θεωρώντας, παρασύρθηκε. Το έχει πει πολλές φορές. Έχει καμαρώσει πολλές φορές για το κατόρθωμά του. Μήπως θα πρέπει να κάνω και όπως... Και και το είπε και εκεί και συνειδητοποίησε. Μία παρένθεση, όχι κριτική, απλώς παρένθεση. Αν όντως είχε λάβει εντολή άνωθεν να εκτελέσει, δεν θα έπρεπε να βγει και να μιλήσει και ως ηθοποιός με ένα άλλο πάθος, με μια άλλη έτσι στενοχώρια, να είναι συντετριμένος που αναγκάστηκε να εκτελέσει δεμένους ανθρώπους, άοπλους ανθρώπους, στρατιώτες, εχμαλώτους πολέμων, δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν ειδικών προνομίων σε όλο τον κόσμο. Να βγει λοιπόν, κύριε Αργυρόπουλε, συντετριμένος και να πει τι ήταν αυτό που με βρήκε να κάνω και θα με κυνηγάει στην ζωή μου και στον θάνατό μου. Άρα, μιλάμε για ψυχοπαθολογία. Το είπε, συγγνώμη, σας το συγγνώμη για τη διακοπή. Το είπε ότι για πολλές ημέρες, και τι εγώ την παρακολούθησα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να φάει κρέας κτλ. Την ώρα που μιλούσε είχε αυτή τη συντριβή. Ναι. Όχι, βέβαια. Ψυχρός αλλογών. Ακριβώς. Είπε λοιπόν και ένα σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική φράση. Είπε ότι πήραν μια εντολή με τον κωδικό όνομα «Επιβιβάσατε στο τρένο». Ναι. Και επειδή στην Κύπρο δεν υπήρχε τρένο, δεν υπάρχει τρένο, αυτό ήταν σήμα της εξολοθρεύσεως των εχμαλώτων. Τι ωραία. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για μένα, κατά τη γνώμη μου, ότι εδολοφονήθησαν οι αγνοούμενοι, οι οποίοι δεν είναι μόνο στρατιωτικοί, είναι και πολίτες, είναι και γυναίκες, είναι και παιδιά κάτω των 14 και 6 χρονών ακόμα παιδιά. Εδολοφονήθησαν. Μας λέτε άλλο πράγμα. Γι' αυτό είπα εγώ το αγνοούμενοι εντός εισαγωγικών. Εσείς λέτε ότι δεν έχουμε αγνοούμενους, έχουμε δολοφονηθέντες. Δηλαδή. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Εγώ διαφωνώ. Θα συνδέσουμε και εγώ διαφωνώ. Η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία διαφωνείται και καλά κάνει και διαφωνεί. Θα σας πω και γιατί. Ευτυχής μαζί σας να είμαι προς την ασυνδέσμευση. Αλλά όταν στην πλατεία Μαδρίτης, εδώ στην Αθήνα, πίσω από το Χίλτον, πριν από 7 χρόνια στήθηκε η στήλη με τα ονόματα των νεκρών και των αγνοωμένων. Ξέρετε, πολλές φορές να βάζω τα γνώματα των αγνοωμένων στη στήλη των νεκρών. Αυτό το έκανε η ελληνική πολιτεία. Δεν το έκανα εγώ. Ακούστε, η ελληνική πολιτεία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε και τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με το Σύνταγμα ούτε με τους νόμους αυτής της χώρας. Καμία αντίρρηση. Η πολιτεία και έχει παραβιάσει το Σύνταγμα κατά επανάληψη. Θα πούμε σήμερα χαρακτηριστικά πράγματα και θα ακουστούν και πράγματα για πρώτη φορά. Με στοιχεία και ντοκουμέντα. Θέλω να πω το εξής για να επανέλθουμε στο θέμα. Με δύο κουβέντες. Ο Τούρκος έχει συλλάβει εχμαλώτους. Μιλάμε για ένα στρατό που τουλάχιστον έχει πειθαρχία. Και δεν αυθαιρετεί ο καθένας. Άρα η ηγεσία, η οποία ξέρει ότι έχω αυτούς εχμαλώτους, την άλλη μέρα δεν τους έχω. Πες ότι δεν είχε διαταγή. Την άλλη μέρα δεν τους είχε. Τον ήλεγξε κανείς. Όχι. Αναρωτήθηκε κανείς ποιος σκότωσε τους εχμάλωτους. Που τους θέλω για να παίζω. Τους θέλω για διαπραγματευτικό ατού. Τους θέλω για να. Δεν ξέρω γιατί. Θα πούμε γιατί. Και θα πούμε γιατί εμείς, οι βετεράνοι Κύπρου 1974, πιστεύουμε βάσιμα ότι ακόμα ζουν, επιβιώνουν. Εχμάλωτοι πολέμου. Είναι εχμάλωτοι πολέμου και εμείς θα τους λέμε έτσι. Και αυτό το ευφυές, το πονηρό αγνοούμενοι που πρέπει σε κάποιον που χάθηκε στη θάλασσα με ένα καράβι και δεν ξέρουμε πού είναι, τι λέτε κύριε, ξέρουμε πού είναι. Όταν λέτε επιβιώνουν, πού επιβιώνουν. Επιβιώνουν σε τουρκικές φυλακές, χειρότερες από τον Κουαντανά. Κύριε Διβανός, χειρότερες, και εγώ θα... Δεν είναι αγνοούμενοι, για μας... Να συμφωνήσω κύριε Καγκολή, είναι μαζί σας. Για μας είναι αγνοημένοι. Μαζί. Καλώς. Επιτρέψτε μου, μαζί, είναι αγνοημένοι, όχι αγνοούμενοι. Είναι αγνοημένοι από την ελληνική πολιτεία. Αγνοημένοι από την ελληνική πολιτεία. Θα διαφωνήσω και εγώ με τον κύριο Κακολύρη, υπό την εξής έννοια.
το 93, κυρία Δηλανός, ναι, άρα 19 ολόκληρα χρόνια μετά την εισβολή, ναι, έχει πιστοποιηθεί, είναι η τελευταία χρονιά που έχουμε ίχνη ζωντανών στα τουρκικά γκουλάκ. 19 χρόνια μετά, προσέξτε. Αξιωματικοί, οπλίτες, Ελλαδίτες, Κύπροι. Ναι. Άρα, λέω εγώ, αφού αυτοί κρατούνταν εχμάλωτοι και 19 χρόνια μετά, γιατί να μην ζουν και άλλα 19 χρόνια από τότε. Είναι μια λογική σκέψη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελαφρά την καρδία για δολοφονημένους. Για πολλά χρόνια μετά, και από κουρδικές πηγές, και από την ΕΕΠ, και από εδώ και από εκεί, είχαμε κρατούμενους σε 3-4 συγκεκριμένες φυλακές της Τουρκίας. Πολλά χρόνια μετά. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι δεν έχουν πεθάνει όλοι, δεν μιλάμε... Αν έχουν πεθάνει, θέλω απόδειξη. Το σώμα, το κορμί. Ναι. Όταν το 93, προσέξτε, όχι το 75, το 76, ναι, το 93, έχω ντοκουμέντα ότι ζει ο Τάδε, συγκεκριμένα ονόματα, βαθμό, από την Καρδίτσα ή ο Τάδε από την Καλαμάτα, ή και ο Τάδε από τις Σέρες, ναι, δεν λέμε ονόματα στον αέρα για ευνότητα. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οι Τούρκοι είναι αυτοί λοιπόν. Το θέμα είναι τι κάναμε εμείς. Τι κάναμε εμείς για αυτούς. Η απάντηση είναι ένα μεγάλο... Μισό λεπτό, παρακαλώ κύριε. Και άλλες στιγμές. Παρακαλώ, η απάντηση είναι να τελειώσει ο κύριος Γαργαλέτης. Τι εννοείται? Έχω τελειώσει. Η απάντηση είναι ποια? Ότι δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ότι δεν έχουμε κάνει αυτό. Πριν φτάσουμε στο τι κάναμε, πρέπει να πούμε κάτι. Να ακούσουμε τον κύριο Κακολύρη και μετά να έρθουμε σε εσάς. Ακούστε, εμείς είμαστε χαρά Έλληνες που αγαπούμε την πατρίδα μας. Έχουμε μερικούς που μας κυβερνούν, κάποιους που μας κυβερνούν, τους οποίους εμείς τους εκλέγουμε. Σωστά, εντάξει. Είπα προηγουμένως ότι δεν έκανε καμία προσφυγή, καμία ελληνική κυβέρνηση, κανένας πολιτικός άνδρας στο Διεθνές Δικαστήριο για την Υπόθεση των Αγνωμένων, που κατά τη γνώμη μου τους έχουν δολοφονήσει. Μάλιστα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Στοιχεία δεν υπάρχουν και περί του αντιθέτου, ότι δεν τους έχουν δολοφονήσει. Καλώς. Εντάξει. Υπάρχουν. Δεύτερον, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Θα τους είχαμε βρει. Να φτάσουμε κάπου αλλού. Πιο βασικά. Ναι, ναι. Όταν η Ελλάδα συνένεσε στο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη, έτσι, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να πει, ξέρετε κάτι, τους αγνοούμενους πρώτα. Εάν η Ελλάδα ενδιαφέρεται. Έγινε πρόταση για αυτό που λέτε. Θα πάμε, εάν θα πάμε, έγινε πρόταση. Αν το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρω εγώ. Έγινε πρόταση. Και δεν το ξέρω εγώ. Τις ημέρες το 2004 το Δεκέμβρη, ναι, αν θυμάμαι καλά, κυρία Δηλανός, που συζητούνταν το να λάβει η Τουρκία ενταξιακή ημερομηνία. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης που ως ευρωβουλευτής τότε έκανε πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, να μην προχωρήσει η πορεία της Τουρκίας στην Ευρώπη, ναι, αν δεν πει τι έκανε τους αγνώμενους. Ήταν ο μοναδικός που το έκανε αυτό. Ναι, δεν θυμάμαι καν την πρόταση του άλλου. Προσέξτε, ακούστε να τρελαθείτε τώρα. Για πέστε μας. Οι ευρωβουλευτές, Έλληνες παρακαλώ, με ή χωρίς εισαγωγικά, ναι, των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας που κυβερνούν, ψήφισαν τότε στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της πρότασης Καρατζαφέρη και υπέρ της Τουρκίας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ναι. Και οι άλλοι τον άλλο. Ψήφισαν δηλαδή. Σχόλιο να κάνω. Δεν θυμάμαι αν είχαν ευρωβουλευτές. Είχαν τότε το. Βεβαίως και είχαν. Βεβαίως. Όλοι. Άλλοι απήχαν και άλλοι. Όχι, υπήρχε δηλαδή κάποιο. Ναι, ότι αν βάλουμε την Τουρκία μέσα. Βεβαίως. Ότι αν βάλουμε την Τουρκία μέσα θα είναι πιο εύκολο να μας πει τι τους έκανε. Και θα είναι πιο εύκολο να μας πει τι τους έκανε. Είναι βλακώδη λογική. Μα συμφωνούμε. Είναι βλακώδη. Συμφωνούμε. Είναι δυνατόν ποτέ. Από στόμα Ελλήνων βγήκε τέτοια κουβέντα. Αλλά επειδή μας βλέπει κόσμος, κλείνω και θυμίζω και λέω, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, ναι, Έλληνες ευρωβουλευτές και των δύο μεγάλων κομμάτων ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο κατά, αυτή και της κατά της Κύπρου για το θέμα των αγνοωμένων, θέμα ανθρωπιστικό. Δεν μιλάμε για FIA τώρα. Και όχι μόνο για το θέμα των αγνωωμένων, για όλες τις υποθέσεις. Δηλαδή, σας το έθεσα, πάρα πολύ απλά. Σας έθεσα δύο κομμάτια, δύο θέματα που αποδεικνύει ότι η ελληνική πολιτεία τους αγνοούμενους ή αγνοούμενους, όπως θέλετε πείτε το, τους θεωρεί νεκρούς. Και η ελληνική πολιτεία, όχι εγώ. Όχι, εγώ θεωρεί... είμαι, εγώ συμπορεύομαι μαζί σας και συμφωνώ μαζί σας. Κύριε, δεν τους θεωρεί αγνοούμενους ούτε αγνοημένους. Τους θεωρεί πονοκέφαλο που πρέπει να τελειώνει. Μα σας είπα προηγουμένως, αναφέρθηκα στη στήλη στην πλατεία Μαδρίτης, που τους έχει ονομαστικά Έλληνες, Ελλαδίτες, ότι είναι σκοτωμένοι. Και δύο, η ελληνική πολιτεία, η οποία όμως υπόθεση, και η ελληνική πολιτεία, όπως ελέγχει πριν από λίγο, η ελληνική πολιτεία δεν έβαλε βέτο στο κυρίαρχο θέμα αυτό. Θέλετε να μπείτε Τούρκοι μέσα? Ανθρωπιστικό θέμα. Ελάτε να το συζητήσουμε λιγάκι, είναι μάλιστα, πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Και μην ξεχνάτε την πρόσφατη θεατρική εκδήλωση του Ερντογάν στον Νταβός για το Ισραήλ. Και την ειρωνία που εισέπραξε στη συνέχεια από τους Εβραίους ο κύριος Ερντογάν. Για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, παρακαλώ. Των εθνών, των κυβερνήσεων και όλων από το 1974 και μετά,
πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.